Μένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω τον Διαμαντή Σεϊτανίδη, τον Κώστα Πουλακίδα και τον Χρήστο Κιμπιζή. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα. Ένας μήνας που, Διαμαντή, αν κρίνουμε από την πυκνότητα των κινητοποιήσεων αλλά και από την απροθυμία των γαλάζιων βουλευτών να υπερασπιστούν το νομοσχέδιο, δεν ξέρω, μπαίνει καλά για την κυβέρνηση. Τι λες? Ένας μήνας ο οποίος μπαίνει με την κυβέρνηση προσπαθώντας να προωθήσει στο κοινοβούλιο άλλη μια μεταρρύθμιση. Αυτό είναι αυτό που συνέβη σήμερα στη Βουλή. Νομίζω ότι για μια ακόμα φορά οι πολλωστοί, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχασαν άλλη μια πολιτική ευκαιρία. Μια σοβαρή αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται αυτού του είδους τις ευκαιρίες, δηλαδή ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, για να ασκήσει την κριτική της. Την ακούσαμε στο βίντεο, αλλά ακούσαμε μόνο την κριτική. Και μάλιστα κριτική που ήταν κυρίως συνθηματολογική. Έλεγα ότι μια σοβαρή αντιπολίτευση πιάνει αυτές τις ευκαιρίες και παρουσιάζει μέσω της εθνικής αντιπροσωπείας προς τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες το δικό της εναλλακτικό πρόγραμμα, το τεκμηριωμένο πρόγραμμα, λέει πόσο θα κοστίσει, λέει γιατί κάνει αυτό και εκείνο και όχι τα αντίστοιχα που λέει η κυβέρνηση. Παρουσιάζει δηλαδή με την άνεση που δίνει, Γιώργο, ο κοινοβουλευτικός χρόνος στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στους εισηγητές του νομοσχεδίου, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και στους άλλους βουλευτές, να μπορούν να ξεδιπλώσουν μια πιστική εναλλακτική πρόταση προκειμένου να πείσουν τους πολίτες ότι το δικό τους πρόγραμμα είναι πιο σωστό και όχι το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ανταυτού, στο πάντα επιμελημένο βίντεο που προηγήθηκε τη συζήτησή μας, τι ακούσαμε? Συνθήματα, φωνές ότι δεν τους κάνει αυτό που κατεβάζει η κυβέρνηση, χωρίς να έχουμε καμία συγκροτημένη αντιπρόταση, κοστολογημένη και με τρόπο που να δείχνει, με πιστικό τρόπο να δείχνει στους πολίτες ποια είναι η εναλλακτική λύση. Πίσω στα παλιά, δεν κάνει αυτό που κατεβάζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Από μια πλευρά σωστά, γιατί η αντιπολίτευση είναι άλλα κόμματα, άλλες πολιτικές, άλλη εναλλακτική λύση, αλλά αυτές τις άλλες πολιτικές πρέπει να τις ξαναπεί, να τις πει στη Βουλή. Να πάρει την ευκαιρία αυτή, αφού η κυβέρνηση κατεβάζει το νομοσχέδιο για την παιδεία, για την υγεία, συγγνώμη, και να πει την άποψή της. Ξέρεις, κάθε μεταρρύθμιση που γίνεται στην Ελλάδα γεννά αντιδράσεις από τις δυνάμεις της ακινησίας. Μικρή μεταρρύθμιση, μεγάλες αντιδράσεις. Μεγάλη μεταρρύθμιση, τεράστιες αντιδράσεις. Οι δυνάμεις του πρέπει να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, για να εξυπηρετούνται αυτοί που εξυπηρετούνται με τα πράγματα ως έχουν, έχουν πάντα έτοιμη τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Αυτό συνέβη και σήμερα. Μάλιστα. Κώστα, τι λες εσύ? Έχοντας παρακολουθήσει τη συνεδρίαση από το πρωί, μπορώ να βεβαιώσω τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες και να μην ανησυχούν. Έχουν κατατεθεί εναλλακτικές προτάσεις, αν και η συζήτηση δεν είναι επί εναλλακτικών προτάσεων. Έχουμε ένα νομοσχέδιο. Επί του νομοσχεδίου ψηφίζουμε, επί του νομοσχεδίου συζητάμε. Ο κ. Τσίπρας κατέφυσε 10 προτάσεις. Άμα θέλετε, διαβάστε αύριο στην Αυγή, σας έχουν βάλει αναλυτικά και τις 10. Το έκανε και ο κύριος Κατρίνης. Με έναν άλλο τρόπο. Λιγότερο μακροσκελή. Και το δικό του περίγραμμα το έδωσε και ο κύριος Κουτσούμπας. Άρα, επειδή παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις, μπορούμε να ξέρουμε εάν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και εναλλακτικές αντιλήψεις. Δεν υπάρχουν. Η συζήτηση όμως είναι, για μένα που το παρακολούθησα, υπήρξαν. Αλλά αποσπασματικές προτάσεις που δεν είναι κοστολογικές. Αλήθεια. Δέκα προτάσεις είναι αποσπασματικές. Δεν θέλω να το συζητήσω. Έχω παρακολουθήσει τη συνεδρίαση. Και εγώ το είπα. Λοιπόν, λαμπρά. Και δεν άκουσες 10 προτάσεις? Όχι, άκουσα αποσπασματικές προτάσεις. Τις 10 προτάσεις άκουσες, αφού θες να το συζητήσουμε. Ναι. Τις θυμάσαι? Λοιπόν, θυμάσαι μία από αυτές να μας πεις. Δεν θα με εξετάσεις. Άστα αυτά τώρα. Μα τότε γιατί με διακόπτεις, λοιπόν? Γιατί με διακόπτεις τότε? Γιατί με διακόπτεις? Αφού θες να το συζητήσουμε. Τότε γιατί με διακόπτεις? Αν δεν θες να συζητάμε, μην με διακόπτεις, παρακαλώ πολύ. Άσε να ολοκληρώσω την άποψη. Αν πρέπει να μη σε διακόπτω. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά αν θες να με διακόπτεις, θα έχεις και ερώτηση. Ήταν και ξαναρωτάω. Τις 10 απόψεις άκουσες, γιατί είναι αποσπασματικό το ότι θα δώσουν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω? Γιατί είναι αποσπασματικό ότι θα δώσουν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω? Είναι αποσπασματικό. Γιατί? Και δεν είναι κοστολογημένο. Πώς δεν είναι κοστολογημένο? Λέει από πού είναι. Λέει από πού είναι τα 2 δισεκατομμύρια, από πού είναι το 1 δισεκατομμύριο. Λοιπόν, έχοντας παρακολουθήσει λοιπόν τη συζήτηση αρκετά αναλυτικά. Αντιπροτάσεις. Ναι, εντάξει, καλά, αυτή είναι μια άποψη. Εγώ δεν μιλάω για την άποψη, μιλάω για τα γεγονότα. Λοιπόν, έχοντας παρακολουθήσει λοιπόν τη συζήτηση, λέω
ότι ο κύριος Τσίπρας κατέφυσε 10 προτάσεις, mm-hmm. ότι ο κύριος Κατρίνης έκανε την ίδια, έκανε ένα παρόμοιο πράγμα και ότι ο κύριος Κουτσούμπας έδωσε ένα λαθική πρόταση. Ένα περίγραμμα δικό του είναι για το πώς φέρανε το μοντέλο. Αυτή. Υπογραμμίζω δε. Διαμαντή, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Όχι. Ωραία. Υπομονή λοιπόν. Πάμε. Υπογραμμίζω όμως πάλι ότι συζητάμε επί νομοσχεδίου. Δεν συζητάμε, δεν κάνουμε γενική πολιτική συζήτηση. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ψηφίζεται. Επ' αυτού που θα ψηφίσουν, οφείλουν να συζητάνε. Ένα αυτό. Έχουν συμβεί όμως 5 πράγματα αυτό το διάστημα. Από χθες που μιλήσαμε μέχρι σήμερα, έχουν συμβεί 5 πράγματα. Ένα είναι το νομοσχέδιο αυτό. Για το οποίο όλοι μία λέξη λένε. Όλοι και εννοώ και τα κόμματα και οι φορείς. Και οι νευμοκράτες γιατροί και οι γιατροί της δημόσιας υγείας και οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα. Ένα πράγμα λένε ότι είναι από πίσω. Συμφέροντα. Να τα βρούμε τα συμφέροντα. Συνδικαλιστές. Δεύτερον. Έχει προκύψει η συζήτηση, το γεύμα Σαμαρά και Καραμαλή. Να το δούμε και το μενού του γεύματος Σαμαρά και Καραμαλή. Τρίτον. Έχει προκύψει η συνάντηση του ΣΕΒ με τον κύριο Σκρέκα, στην οποία οι βιομήχανοι λέγανε ότι γράφεται σήμερα στα ρεπορτάζ ότι πολλά θα ακούσαμε και ότι ο κύριος Κρέκας τους είπε ότι δεν έχουμε άλλα κονδύλια για σας και λένε οι βιομήχανοι ότι δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλο και θα αναγκαστούμε να μειώσουμε την παραγωγή. Καθόλου το οποίο σημαίνει. Διαμαντή. Καθόλου δεν είπε αυτά ο κύριος. Διαμαντή, τι έχει σήμερα. Γιατί σου αυτά ο κύριος Κρέκας που λες. Τι σου συμβαίνει. Δεν είπε αυτά που λες ο κύριος Κρέκας. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνω τώρα. Γιατί τόσες πολλές διακοπές. Μα γιατί λες ανακρίβειες γι' αυτό. Τι σου μα λες ανακρίβειες. Πώς να το πω αλλιώς δηλαδή. Λες ανακρίβειες. Διάβασα τα ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ διάβασα. Ρεπορτάζ στον αέρα. Αυτά είναι κυριακά ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ. Τη πλάκα ρεπορτάζ. Δεν τα είπε αυτά ο κύριος Κρέκας. Δεν ξέρω τώρα. Εσύ ήσουν μέσα. Ήξερες. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν θέλω να μπερδεύω τους ρόλους. Διάβασα ρεπορτάζ. Ήρεμα. Πέντε πράγματα έχουν συμβεί. Λοιπόν, και λένε λοιπόν οι βιομηχανοί ότι θα αναγκαστούμε, δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε το κόστος και θα αναγκαστούμε να μειώσουμε την παραγωγή. Το οποίο μπορεί να σημαίνει πράγματα και για τα εργασιακά. Μπορεί να σημαίνει και απολύσεις ενδεχομένως. Ή μείωση μισθών ή κάτι άλλο. Θα το δούμε. Και τι θα γίνει τελικά. Τέταρτο που έχει συμβεί. Συνάντηση σήμερα το απόγευμα των τραπεζών με τον κύριο Σταϊκούρα. Για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια και για τους πληστηριασμούς. Ανεπιτυχής και αυτή η συνάντηση. Με τραπεζίτες να λένε μετά ότι δεν θέλουν πια να μιλάνε με τον κύριο Σταϊκούρα, αλλά θέλουν να μιλάνε απευθείας με τον κύριο Μητσοτάκη. Mm. Δηλαδή, πρακτικά, οι τραπεζίτες απάλλαξαν τον καθηκόντον του τον υπουργό του. Σε δύο εβδομάδες πάντως θα πρέπει να τον ξαναδούν, αν κρίνω από τις διαρροές ότι τους έδωσε δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες περιθώριο για να φέρουν νέες προτάσεις με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Ναι. Σωστά. Και το πέμπτο. Συνεδριάζει, θυμάστε εκείνο τον νόμο του κυρίου Χατζηδάκη που έβαζε τους ιδιώτες, έφεραν τον ιδιωτικό τομέα και έβινε να τους βάλει διευθυντές στον ΕΦΚΑ και να τους, και τους έβινε 4 με 8 χιλιάρικα αμοιβή. Ναι. Συνεδριάζει χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, το οποίο είναι ευρυσμένο την κυβέρνηση. Και τι αποφάσισε, επί του θέματος. Απέριψε την εισήγηση για την πρόσληψη των διευθυντών αυτών, του κυρίου Χατζηδάκη. Δηλαδή, εδώ έχουμε Ανταρσία, ΕΦΚΑ κατά Χατζηδάκη. Μισό λεπτό, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Ακριβώς. Πες το Ανταρσία, εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό. Λέω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ ναι. απέριψε την εισήγηση να προσληφθούν οι διευθυντές που όριζε ο κύριος, που ήθελε ο κύριος Χατζηδάκης. Λέω τα πρόσωπα, λέω με βάση τον νόμο Χατζηδάκη. Ποιοι ψήφισαν κατά, για να συνεννοηθούμε, η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης. Ναι. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, αυτό είναι κράτος-κράτος, αυτά τα δύο είναι κράτος-κράτος. Ναι, ναι. Η ΓΕΣΕΕ, η ΕΣΕΕ, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Το καταλάβαμε. Μάλιστα. Ο ΕΦΚΑ αρνείται και κάνει μπαϊράκι στον Υπουργό. Και ο Υπουργός παρακολουθεί, ακούει. Μάλιστα. Σαν τον κύριο Μητσοτάκη. Χρήστο, τι λες. Τώρα, όσον αφορά για το νομοσχέδιο για την υγεία, εγώ θα πω ότι η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα είναι απολύτως έντιμη στις δεσμεύσεις της και κάνει ό,τι ακριβώς είχε πει προεκλογικά. Διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου ότι από τον Μάιο του 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ και μάλιστα τότε είχε μιλήσει και για ΣΔΙΤ. Τώρα, αν σε κάποιους που πιθανόν είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία αυτό δεν αρέσει, δεν μπορώ να πω κάτι, θα πω ας πρόσεχαν. Μεταξύ άλλων,
γιατροί του ΕΣΥ πλέον θα μπορούν να εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να εργάζονται στα νοσοκομεία. Και τι μπορεί τώρα να πει κάποιος καχύποπτος, ότι κάποιος κακοπροαίρετος γιατρός, μπορεί κάποιος ασθενής να πάει σε μια δημόσια δομή το πρωί, να συναντήσει κάποιον κακοπροαίρετο γιατρό, να τον εξετάσει και να του πει ο γιατρός, παίρνει από το βράδυ στο ιατρείο μου να σου γράψω ένα φάρμακο να κάνουμε την τάδε εξέταση που εδώ θα την κάνει σε 3 μήνες, ενώ εγώ θα την κάνω σε μισή ώρα. Mm-hmm. Οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι ο ασθενής πάει σε μια δημόσια δομή για να εξεταστεί και τελικά καταλήγει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και πληρώνει. Γι' αυτό βγαίνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ και πριν λίγο τον κύριο Πολάκη που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας την Τρόικα πάνω από το κεφάλι του διέγραψε 180 εκατομμύρια χρέη ανασφάλιση των ασθενών προς την εφορία και τι έκανε, έδωσε το υπέρτατο δικαίωμα στην υγεία στους ανασφάλιστους. Μάλιστα. Από την άλλη, με αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει κίνδυνος κάποιος που μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για οποιαδήποτε ασθένεια, μικρή ή μεγάλη, να καταλήξει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και να πληρώνει. Και να κλείσω τώρα, όσον αφορά τους ανεμβολίες στους υγειονομικούς, εγώ προσωπικά, αυτό, Γιώργο, αν ήμουν Θάνος Πλεύρης προσωπικά, θα είχα παραιτηθεί. Διότι ο Υπουργός πλέον αναγκάζεται να κάνει κάτι που μέχρι χτες θεωρούσε αδιανόητο. Δηλαδή την επιστροφή των ανεμβολίας των υγειονομικών στις δουλειές τους. Την οποία μέχρι χθες απέκλειε εμφατικά. Δηλαδή να αναγκάζεται ο Υπουργός να κάνει κάτι το οποίο ο ίδιος δεν θεωρεί σωστό και το απορρίπτει εδώ και ένα χρόνο. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.